άλλα πράγματα που να έχουν συμβεί έτσι, που να έχουν ενδιαφέρον να τα θυμηθεί κανείς, μπορεί να είναι και δραματικά γεγονότα. Δεν είναι ανάγκη να είναι, ξέρεις, κάτι. Κοίταξε, να σου πω. Αφού μου είπες δραματικό, ήταν το χειρότερο. Είμαστε στο Τέξας όταν εμείς φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είδα τον Ροντήρη, τον Δημήτρη Ροντήρη, να έρχεται. Είχε πάει μια μέρα νωρίτερα εκείνος και μόλις τον είδα, κατάλαβα ότι είχε πεθάνει η μητέρα μου. Η μητέρα σου? Ναι. Γιατί είχε έρθει να μου το ανακοινώσει. Ήταν από τις συγκλονιστικότερες στιγμές, αλλά αντί να μου το πει εκείνος, του το είπα εγώ. Το κατάλαβα. Ήταν ευνηδιό, δηλαδή? Κοίταξε, δεν την περίμενε στην ομάδα σου? Ήμουν πολύ μικρή τότε και δεν είχα καταλάβει. Ακούγαμε καρκίνο και δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε. Έφυγε η μανούλα μου όταν έφυγα εγώ για τις 6 μήνες και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι οι δικοί μου οι άλλοι είχαν φροντίσει να φύγω γιατί την αγαπούσα πάρα πολύ και ίσως ξέρανε και μου είπανε να πας. Και όλοι, ναι, με σπρώξανε σε αυτό και πήγα. Και αλληλογραφούσαμε με τη μανούλα μου, δεν ήταν ούτε τα κινητά τότε ούτε τίποτα. Για πόσο καιρό είχατε φύγει, δηλαδή, για να λύγει? Για 6 μήνες ολόκληρος. Για 6 μήνες, γι' αυτό. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή σου λέω ότι δεν ξέρω η διάστησή μου. Θυμάμαι ότι όταν φτάναμε στο αεροδρόμιο, έκλαιγα χωρίς να ξέρω γιατί κλαίω. Και έρχεται να στο πει και το βλέπει στο πρόσωπό του. Να το πει και το βλέπω στο πρόσωπό του. Κίτρινος ήταν, δηλαδή? Ναι, 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 ήταν, είχε. Δεν ήξερε και πώς να το πει. Κατάλαβε, όπως σου λέω, ότι το είπα εγώ τελικά. Ναι, είχε όλη αυτή την ευθύνη. Του είχαν γράψει ένα γράμμα και του είχαν πει. Ο Ανδρέας ο Κουλουμπής του είχε γράψει ένα γράμμα ότι πρέπει να τη το πείτε. Ήταν τρομερό. Τρομερό ήταν. Και είχε να παίξει μετά από αυτό. Είχα να παίξω, ναι. Και είχε να ταξιδέψεις κι άλλο, δηλαδή στην Κυριακή? Ναι, ναι, είχαμε, ναι. Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγες? Δεν πήγα Αμερική τότε, ούτε, όχι, δεν πήγα. Και καμιά φορά, ξέρεις, ευγνωμονώ που έγιναν έτσι τα πράγματα, γιατί βέβαια δεν την είδα, αλλά την έχω στο νου μου όπως ήταν. Και ήταν ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου, η μανούλα μου. Να φανταστείς ότι τη λέγανε Αγγελική και τη φώναζε Ζάχαρη. Άλλες απώλειες έχουν υπάρξει στη ζωή σου τόσο? Πατέρας μου, στα 17,5 μου χρόνια, ξαφνικά. Έχεις ορφανέψει μικρή, δηλαδή? Πάρα πολύ μικρή και γι' αυτό είχα όμως την τύχη να έχω έναν πατέρα ο οποίος ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν μια μεγάλη μορφή στα γράμματα. Τι, ο οποίος ήταν λατινιστής, ήξερε 9 γλώσσες και ήταν και στο πάντιο του πανεπιστήμιου. Έκανε λατινικά. Ο πατερούλης μου έβλεπε πού έχουμε έφεση εμείς τα παιδιά του και μας έσπρωχνε. Mm. Οπότε μικρή έκανα 3 γλώσσες, έκανα ζωγραφική, δηλαδή δεν πήγαινα σε πάρτι αν δεν είχε δει, αν είχα συμπληρώσει, ας πούμε, τα μπεσέ που με είχε γράψει. Γιατί κάθε τόσο έλεγε στην αμπεσέ, αμπεσέ τότε, ήταν αυτή, ναι, που, η σχολή ζωγραφικής. Ναι, ναι. Πάντοτε μου έλεγε, βλέπω ότι το σχέδιό σου είναι πολύ καλό, θα σε γράψω στην... Βλέπω ότι η φωνή σου είναι ωραία, με έγραψε στο οδείο. Βλέπω ότι έχεις έφεση στα γράμματα. Βλέπω ότι έχεις μεγάλα δάχτυλα, με έγραψε στο πιάνο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε. Μπράβο του. Ναι. Αυτό δεν το κάνουν ούτε σήμερα οι γονείς, δηλαδή. Ναι. Είναι φοβερό να είσαι πάνω από το παιδί, με τις κεραίες ανοιχτές. Ναι. Ήταν και ένας άνθρωπος βέβαια που ήθελε να μας βλέπει να διαβάζουμε ακόμα και στις 12 το βράδυ. Και έτσι... Ήταν καταπιεστικός με αυτόν τον τρόπο? Ναι, ήταν καταπιεστικός και θυμάμαι ότι έλεγα από μέσα μου πω δεν με αγαπάει καθόλου. Αλλά μετά τον ερωτεύτηκα όταν μετά πέθανε και μετά στα 17,5. Όχι, κατάλαβα τι εφόδια μου είχε δώσει. Ναι, τη χαρά του ερωτά σου δεν τη γεύτηκε ο ίδιος ο καημένος? Όχι, είχα ένα δεσμό που δεν το ήξερε. Αν το ήξερε, εγώ Παναγία. Όχι, εννοώ τη χαρά του ερωτά σου προς αυτόν. Όχι, που δεν, λες, τον δεν τη γεύτηκε. Δεν τη γεύτηκε. Απλώς θυμάμαι στα 16 μου με είχε στείλει ταξίδι στην Ευρώπη με τις καλόγριες. Γιατί μας τα παρήχε όλα. Στις καλόγριες πήγε σχολείο? Όχι, απλώς οι καλόγριες της Μακαρίστου ήταν ελληνόριθμες καλόγριες, εξαιρετικές, οι οποίες κάνανε και κάνουν μεγάλο έργο και τώρα κάνουν την κατοίκουν νοσηλεία που βοηθάνε τον κόσμο στο σπίτι και εγώ βοηθάω πάρα πολύ σε αυτό. Πηγαίνουν δωρεάν και θέλουν να τις βοηθήσουμε κιόλας για να μπορέσουν να πληρώνουν τους μισθούς αυτούς που πηγαίνουν στα σπίτια δωρεάν. Λοιπόν, αυτό είναι κατοίκουν η αρχή. Είναι η Παμακάριστος. Αυτή είναι η αρχή του θετικού μπιχεβιορισμού, δηλαδή της θετικής συμπεριφερειολογίας που λέει. Επειδή πολλές φορές, εγώ ξέρω, είμαι από τους ανθρώπους που αν έχω κανένα φίλο πάρα πάρα πολύ χοντρό, του λέω μην την ψάχνεις με δίαιτες,
πήγαινε να δεις, ήταν το έτος πρόπερση νομίζω της παχυσαρκίας, ναι. Και λένε υπάρχουν τρεις τρόποι, το μανίκι, το γαστρικό, ναι. Ξέρω εγώ, το δαχτυλίδι και κάτι, ψάξ' το για την υγεία σου. Ναι. Λέω με ανθρώπους με προβλήματα, γιατί δεν πας σε ένα ψυχοθεραπευτή, είμαι υπέρ αυτού. Και εγώ υπάρχει, τα κάνω αυτά που λες, ναι, εσύ, ναι. Υπάρχει μια άλλη θεραπεία που πρέπει να την ξέρει ο κόσμος, που είναι ο θετικός μπιχεβιορισμός, δηλαδή βγάλε τα μάτια από σένα και γύρνα τα προς τα έξω. Άρχισε να βοηθάς γέρους, πάρε την ευθύνη σου, ναι. Και ένα ζωάκι ακόμα. Ναι. Αυτό το πράγμα θα σε βοηθήσει μέσω της προσφοράς να γίνεις, ναι. Καλύτερα εσύ, για τον εαυτό σου κάτω δηλαδή. Ναι. Κύριε, τόσο ωραίο. Θυμάμαι ότι εκεί συγκεκριμένα, στα 12 μου χρόνια, ήμουν σε μια οργάνωση στην Λεγιώνα της Μαρίας. Εκεί έπρεπε κάθε μία φορά την εβδομάδα να λέμε μια καλή πράξη που έχουμε κάνει. Και εγώ πήγαινα τότε στο άσυλο Ανιάτων και έκανα παρέα σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κουνηθούν από το κρεβάτι. Και αυτό σου έδινε δύναμη. Πάρα, πάρα πολύ. Πολύ με έκανε ευτυχισμένη. Μα η προσφορά δεν υπάρχει μεγάλη. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Εγώ βλέπουμε κάποιον και επειδή δεν νιώθουμε την ανάγκη να προσφέρουμε, νομίζουμε ότι είναι δρόμος που αν αγαπάς τους άλλους το κάνεις. Όχι. Κάντο μόνο για την πάρτη σου. Βοήθα τους άλλους για να καταλάβει. Θα χαίρεσαι εσύ. Εγώ βλέπω πολλές φορές, λέω, κοίταξε, πολύ, φέρονται πολύ άσχημα σε αυτούς που είναι στα φανάρια, κάτι. Όχι, όχι. Ναι. Ενώ αν τους πετάξει ένα χαμόγελο, είναι τόσο ωραίο. Αυτό το μάθα εκεί. Δηλαδή, ότι και, αν δεν έχεις και οτιδήποτε... Και ένα χαμόγελο, αν έχεις να δώσεις, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μου το έχουν πει και γι' αυτό το λόγο θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη. Ότι στη Νέα Υόρκη λέει όλοι χαιρετίζονται. Γεια, γεια, γεια. Ναι, ωραίο είναι. Και λέω, αυτό είναι πόσο ανθρώπινο είναι. Είναι πολύ ανθρώπινο. Και εμένα πολλές φορές, επειδή η αλήθεια είναι ότι παίρνω πολύ αγάπη από τον κόσμο και δίνω όμως. Είναι ένα ζυμερίσι τέτοιο. Μου λένε όλοι, μα πώς το αντέχεις. Όχι, το αντέχω. Μα είναι τόσο όμορφο. Είναι, όταν έρχεται ένας οποιοδήποτε να σε αγκαλιάσει και να σου πει ότι σε αγαπάει, μπορεί να του πει, σας παρακαλώ, μπορεί να το πει αυτό. Να το πεις. Όχι, το χιούμορ και η αληθοσύνη νομίζω λύνει πολλά προβλήματα καταρχάς. Από επαγγελματικά, κοινωνικά, προσωπικά, τα πάντα. Έτσι. Αυτή την εποχή τι κάνεις? Λοιπόν, αυτή την εποχή κάνω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Για ετοιμάζω για τα παιδιά, όπως πάντοτε, δύο δουλειές. Η μία δουλειά και την ετοίμασα και, και ήδη αυτό πώς έχει ξεκινήσει με τα παιδιά γενικώς? Ξεκίνησε από τα δικά μου τα παιδιά, γιατί ήθελα να περνάνε ωραία. Επειδή ήταν παιδιά που ξέρεις, πήγαιναν στην όπερα, πήγαιναν στο θέατρο παντού, στην Επίδαυρο και όλα αυτά, δεν ήταν και ευχαριστημένα να παίζουν μόνο στη γειτονιά. Και λοιπόν πήρα τα. Αποφάσισα να κάνω μια ομάδα στη γειτονιά για να περνάμε όλοι καλά. Μέσα σε αυτή την ομάδα ήταν και ο Πυρμασόπουλος, ήταν ο Κοσμίδης, ήταν η Καρακάς, ήταν η Κουλουμπή, ήταν ο Κομπόγιουργας. Διάφορα παιδιά που όλα ακολουθήσανε και όχι ότι είχα σκοπό να κάνω ηθοποιούς, αλλά ξέρεις. Θες να μου πεις ότι ο Γιωργάκης ο Πυρμασόπουλος από σένα κόλλησε την αρρώστια? Ναι, 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 το είναι τόσο καταπληκτικός. Ναι, ναι, και η Ελένη και η Καρακάς. Τους λατρεύω αυτούς τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, που λες. Ναι, στο Μιχάλης Κακογιάννης, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ανεβάσαμε την Οδύσσια για άλλη μια φορά. Μετά κάθε 5-6 χρόνια την ξανανεβάζω, γιατί πιστεύω ότι όλα τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν τον Όμηρο μέσα από μια παράσταση, γιατί έτσι μπορούν να τον αγαπήσουν και να πάρουν το βιβλίο να διαβάσουν περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Μα εγώ θα θυμάμαι τα κλασικά, τα θυμάσαι τα κλασικά εικονογραφημένα. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσες ιστορίες από το σχολείο μου που δεν τις πρόσεχα λόγω του εικονογραφημένου. Ναι, ναι. Και εμένα και εγώ διάβαζα πολύ τα κλασικά, τα εικονογραφημένα στα νιάτα μου. Είδες ότι όλο το κόλπο είναι θέμα αφήγησης. Και μετά σου δίνανε λίγο και έπαιρνες και το πρωτότυπο. Αν ήσουν άνθρωπος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι, γιατί αυτό ήταν συνήθως. Όλα είναι μία αφήγηση, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι είναι. Δηλαδή η ίδια ιστορία που γράφεται ανά τους αιώνες, η ιστορία των ανθρώπων, έχει λιγότερη σημασία από την αφήγησή της. Έτσι είναι. Η αφήγησή της είναι που της δίνει την οντότητα, το νόημα. Έτσι, και την ουσία. Και την ουσία. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο παραμύθι από το παραμύθι των παραμυθιών, αυτό την Οδύσσια του Ομήρου, και δίνεται με τέτοιο τρόπο, με πάρα πολύ ωραία κοστούμια, με σκηνικά που το κάνει η Χριστίνα Κουλουμπή, τις χορογραφίες ο Πέτρος Ζωγάλιας. Γενικά είμαστε μια ομάδα, οι μουσικές της παράστασης είναι από κάθε μέρος που ταξιδεύει ο Οδυσσέας, δηλαδή ας πούμε στο νησί της Καλυψούς λέγεται ότι είναι η σημερινή Ισπανία. Οπότε έχει παραδοσιακή μουσική της Ισπανίας. Ή η Λωτοφάγη στη Λιβύη έχει μουσική από τη Λιβύη. Και ούτω καθεξής. Αυτά τα χρηματοδοτείς εσύ, Κάρμεν? Εγώ πια. Γιατί κάποια στιγμή, να μην λέμε ονόματα, ο θεατρικός επιχειρηματίας με τον οποίο συνεργαζόμουν δεν ήταν εντάξει στα οικονομικά του. Οπότε στο τέλος, προκειμένου να πληρώνονται όλοι,
αποφάσισα να το πάρω εγώ στα τα ενία στα χέρια μου και μέσα στην κρίση. Δεν είναι επικίνδυνο γιατί, δηλαδή, ναι, είναι επικίνδυνο, όχι, όχι ότι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πια με τιμάει πολύ. Έχεις κάνει ένα άνοιγμα στον κόσμο, το οποίο δεν έχει προέλθει από την τηλεόραση. Δεν εξαγοράζεις δηλαδή τη φυσική σου παρουσία στην τηλεόραση, γιατί οι δουλειές που κάνεις κυρίως δεν είναι ότι πρωταγωνιστείς εσύ. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι η συνέπεια. Ναι, είναι η συνέπεια, αλλά η τηλεόραση και είμαι ευγνώμων σε αυτήν, με βοήθησε πολύ στο να διαδώσω το έργο μου. Γιατί ξέρεις, γιατί όταν σου δίνονταν βήμα για να μιλήσεις. Όταν έπαιζα, παίζω στο 10 λεπτά κήρυγμα στο Α ή στο Β, με φωνάζανε στα κανάλια για να μιλήσω για το ρόλο μου και έλεγα, θα με αφήσετε να μιλήσω και για τις παιδικές μου σκηνές. Ναι, θέλω να σου πω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό βοηθάει πολύ? Νομίζω ότι. Ναι, δηλαδή, το έκανε πιο γνωστό. Αν η δουλειά σου ήταν ψιλομάπα. Όχι, όχι, όχι. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Οι δουλειές έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, αλλά είναι και δουλειές που όπου έχουμε καταθέσει όλοι, οι συνεργάτες μου και εγώ, γιατί δεν μιλάω ποτέ στον ενικό. Είμαστε εμείς που κάνουμε αυτές τις παραστάσεις. Αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Και αυτό, ξέρεις, το εισπράττει ο κόσμος και το εισπράττουν και τα παιδιά. Και αγαπάς την ευθύνη που έχεις. Ναι, θέλω να είναι όλα στην εντέλεια. Και όταν έχεις παιδάκια κάτω, ναι, ξέρεις ότι ακόμα και πίστη στον εαυτό σου να μην έχεις, ότι αυτό που βγάζεις από το στόμα σου και λες, φτιάχνει συνειδήσεις. Είναι μεγάλη ευθύνη όταν έχεις παιδάκια. Πες μου λίγο, τι σημαίνει για σένα αυτό το πράγμα, τι είναι τα παιδιά? Είναι πια η ζωή μου το θέατρο για τα παιδιά. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Να φανταστείς ότι όταν υπάρχει παράσταση, τρέχω λες και έχω ραντεβού, ενώ δεν παίζω. Τρέχω γιατί θέλω να τα δω, να τα αγκαλιάσω, να είμαι από την αρχή, να τους προλογίζω τις παραστάσεις. Δεν μπορώ να μην είμαι. Αυτά πώς θα την δρούνε, ζητάνε αυτόγραφα? Δεν μπορείς να φανταστείς τι αγάπη παίρνω. Αλλά, τι να σου πω, σου λέω, είναι ένα αλυσβερής η αγάπη σε αυτό. Είναι σαν τη Θεία Λένα του παραμυθιού, ας πούμε. Μου το είχε πει η κόρη του, η Κροντιρά, ότι μου φαίνεται ότι είστε πια η συνέχεια της μανούλας μου, ναι, μου το είχε πει και ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου είσαι, το πιστεύω πολύ αυτό. Είσαι και σαν άνθρωπος, είτε, αλλά είχες και παιδιά, τα έχεις μεγαλώσει και τα λοιπά. Είσαι λίγο μάνα, πώς το λέτε? Ναι, μάνα και με τους θεοποιούς μου. Γενικά είμαι. Σ' αγαπάνε. Ναι. Στο χώρο είσαι από τα καλύτερα ονόματα. Νομίζω δεν έχει ακουστεί άσχημο πράγμα, ναι, για σένα. Κοίταξε, το μόνο που είμαι αυστηρή στο να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό με ενδιαφέρει, όχι τίποτα άλλο. Και επειδή με ξέρεις ότι οι ηθοποιοί μπορεί να πιάσουν, να ξεκινήσουν να κάνουν μια παράσταση και την άλλη μέρα να την καταστρέψουν. Το ξέρεις αυτό. Βέβαια. Υπάρχει αυτό, δυστυχώς. Ναι. Όταν λοιπόν είναι η γάτα, ναι, ο χάτος με τα ποντίκια, είναι επιμονή μου βάσεως εκεί, δεν τους παίρνει. Και είναι, όλοι σέβονται απόλυτα αυτό που κάνουν. Βέβαια με τα χρόνια. Και έτσι σε σέβονται ακόμα περισσότερο, γιατί βλέπουν ότι το αγαπάς και το πιστεύεις. Δεν το έχεις αφήσει για να βγάλεις λεφτά και τέτοια πράγματα. Όχι. Γιατί να σου πω κάτι, από μια παιδική σκηνή δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά. Και εγώ έχω υπόψη σου ότι δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου επιχορήγηση. Ναι. Από το κράτος. Έχεις βγάλει λεφτά από αυτή την ιστορία? Όχι. Έχω βγάλει λεφτά από την τηλεόραση. Από αυτό συντηρούμε μια χαρά. Δηλαδή, μ' αρέσει που αυτή τη στιγμή πληρώνονται όλοι. Είμαι ευτυχισμένη γι' αυτό. Ναι, αλλά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα τώρα, μπαίνεις και σε ένα κίνδυνο. Αν μου βγαίνει και ένας, μπαίνω σε κίνδυνο. Αλλά αν μου βγαίνει και ένας μισθός να μου βγαίνει, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πώς να σου πω, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ναι. Και μόνο η δουλειά που ρίχνεις δεν είναι το αποτέλεσμα. Πέρα από το ότι κάνω περιοδεία κάθε καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Το ξέρεις ότι μας περιμένουν κάθε καλοκαίρι. Εκεί παίζετε και σε κατασκηνώσεις και σε τέτοια, ας πούμε. Όχι, κανονικά στα θέατρα και σε πληροφορώ ότι έχουμε τον περισσότερο κόσμο από όλες τις σκηνές που πηγαίνουν. Γιατί είμαι 20 θέατρα. Χρόνια τώρα το κάνω αυτό, δεν έχω κάνει διακοπές. 20 χρόνια πηγαίνω σε όλη την Ελλάδα και αγκαλιάζω τα παιδάκια όλου του κόσμου. Και ωραία. Βεβαίως περνάω. Και μου λέει πώς το. Μα μου λένε, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Ότι μου λένε, καλά, πού τα προλαβαίνεις? Καλά, όλα τα προλαβαίνω. Δηλαδή, νομίζω αν με έχεις καλή διάθεση, όλα τα προλαβαίνεις. Και πληρώνεις και εκτός έδρας και από τα παιδιά. Ό,τι πρέπει να πληρώσω, το κανονίζω από πριν. Να σου πω, έχω ένα πολύ καλό λογιστή, καλή του ώρα, τον Αντώνη, τον οποίο τον ρωτάω. Δεν μου λες τι μπορώ να κάνω, πόσα πρέπει να δώσω για να βγει η παραγωγή, αν έχουμε τόσο κόσμο. Μου κάνει ένα τέτοιο και μου λέει τόσα μπορείτε να δώσετε για να βγείτε. Οι παραστάσεις που κάνεις απευθύνονται σε παιδάκια από ποια ηλικία και όλες μετά? Όλες οι ηλικίες. Εγώ δεν πιστεύω. Από 2 χρονών? Από 2,5. Δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι τα μικρότερα παιδιά θα πάρουν τη μαγεία του θεάτρου, δεν θα καταλάβουν αυτό που θέλει να πει ο Όμηρός μας, αλλά θα θέλουν να ξαναπάνε στο θέατρο. Γιατί το θέατρο πρέπει να είναι πηγή γνώσης. Το πιστεύω αυτό και αυτή πρέπει να είναι αποστολή του.
Οπότε, ναι, τα πιο μεγάλα παιδιά και όσο μεγαλώνουν παίρνουν περισσότερα. Ούτως ή άλλως, θα σου πω κάτι, Κάρμεν. Ναι. Τα περισσότερα πράγματα που ακολουθούμε στη ζωή μας, ένα αισθητικό ερέθισμα είναι αυτό που μας κάνει. Όχι ουσία. Και... Άρα σκέψου από εκεί ξεκινάς. Η αισθητική των πραγμάτων, ναι, πόσο ουσιαστικό πράγμα είναι. Έτσι, ναι. Είναι το αμπαλάζ που λέμε ή αυτό που συμβαίνει. Και γι' αυτό εγώ επιμένω στο θέμα, στο εικαστικό μέρος μιας παράστασης και έχω ευγνωμοσύνη στη Χριστίνα την Κουλουμπή, γιατί μου κάνει πραγματικά πράγματα που με κάνουν να νιώθω περήφανη. Είσαι παιδί γονιών καθολικών, ναι, με συντηρητική, ρε παιδί μου, διαπαιδαγώγηση. Ναι. Έτσι, ναι, ακαδημαϊκός ο πατέρας. Με εκκλησία κάθε αυτό, κάθε Κυριακή. Πολλές καλόγριες. Μου δίνει και ένα χαρτονόμισμα για να το βάζω για τους φτωχούς. Και εμένα και στην αδελφή μου. Ωραία. Πάντοτε, ακόμα θέλω να σου πω, και τα οικονομικά του να μην ήταν καλά, αυτό το έδινε. Δηλαδή η προσφορά ήταν μέσα του και αυτή μας την πέρασε. Οκ. Okay. Άκουσα και κάτι καλόγριες από εδώ, κάτι καλόγριες από εκεί. Το κολόπεδο Κάρμεν εμφανίζεται κάποια στιγμή στην εφηβεία? Δε σου βγαίνει μια επανάσταση απέναντι σε αυτό το σπίτι? Όχι, όχι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω και πάντοτε κάνω διάφορα πράγματα και είμαι μια χαρά. Δεν αντέδρασες δηλαδή? Όχι, όχι, δεν αντέδρασα καθόλου. Καθόλου. Απλώς ήμουν λίγο αταχτούλα. Εδώ, έλα, όχι, εννοώ ως προς τον έρωτα. Δηλαδή, ερωτεύτηκα από, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών κάποιον. Όχι. Δεν ολοκληρώσατε. Ναι, ξέρεις, υπήρχε μια αγάπη τέτοια. Αυτό τώρα δεν ήταν. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν το μάθαινε ο πατέρας μου θα ήταν έξαλλος. Αλλά δεν το έχει μάθει. Δηλαδή, τη γλίτωσα από αυτή. Ναι, θα είχα πρόβλημα μεγάλο. Δεν θα είχες πρόβλημα, κρυφά, γιατί. Κρυφά έκανα. Αυτό μας είπες δεν ήταν και καθολικό. Δηλαδή, ναι, τόσο. Τέλος πάντων, ήμουν πολύ ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, γιατί είχα πολύ καλούς γονείς και ξέρεις, όταν παίρνεις αγάπη μπορείς να δίνεις. Έβερνε. Έχω φάει πολύ ξύλο και μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ ξύλο. Και θυμάμαι μια φορά. Πού χτυπούσε? Μου είχαν πιάσει. Στον ποπό. Αλλά θυμάμαι ότι μια φορά, φαντάσου, ήμουν μεγάλη κοπέλα. Με το φουρό είχα αργήσει να γυρίσω στο σπίτι και είχα φάει. Και με πιάσανε, τα γέλια. Στην Καλυθέα είμαστε. Με πιάσανε τα γέλια γιατί το φουρό εμπόδιζε το χέρι να φτάσει στο. Και δεν μπορούσα. Οπότε γελούσα και κάποια στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, γιατί γελάς? Ήταν έξαλλος. Δεν κάπνισες στην εφηβεία σου? Ποτέ. Α, και να σου πω το χαρακτηριστικό. Είχα δώσει εξετάσεις στη δραματική σχολή και δεν είχα περάσει. Πέρασα στην πρώτη δόση και μετά δεν πέρασα στο εθνικό. Και έρχεται ένας και μου λέει, να σου πω, θέλεις ένα τσιγαράκι? Και του λέω εγώ, άμα το καπνίσω θα περάσω? Κατάλαβες? Δηλαδή εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω, από μέσα μου είχα πάντοτε αυτή την υγιή στάση απέναντι στη ζωή. Δηλαδή εναντίον, ξέρεις, δεν έχεις αυτοκαταστροφικό τίποτα μέσα σου. Δεν έχω καθόλου αυτοκαταστροφικό. Είσαι το δημιουργικό. Είσαι γενικά αισιόδοξη. Ναι, είμαι ζωγεμάτα, τα βλέπω όλα. Στα δύσκολα. Ναι, και στα δύσκολα. Και στα δύσκολα. Δεν τα φτύνεις ποτέ? Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να στενοχωριέμαι, γιατί δηλαδή η στενοχώρια μου η μεγάλη πια μπορεί να είναι. Εάν οι κατασκευαστές δεν έχουν προλάβει εγκαίρως που έχω τη φωτογράφηση να κάνουν τα καπέλα στους ηθοποιούς, ξέρω εγώ, στην παράσταση που παίζω. Δηλαδή αυτές είναι οι στενοχώριες. Σε καβαλάει ο διάολος να μην σε παίρνει ο ύπνος από τα άγχη σου? Όχι πια, γιατί είμαι τόσο πολύ κουρασμένη που ξέρεις, έτσι όπως πάω να πέσω, εδώ νομίζω έχω κοιμηθεί. Ναι, λοιπόν, κοίταξε, επειδή με ρώτησε και μας το Ράκης προηγουμένως, ναι, ότι αν είναι πιο δύσκολο το θέατρο για τα παιδιά. Είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο, γιατί είναι πρόκληση να μπορέσεις τα παιδιά να τα κρατήσεις στη θέση τους, να τα καθυλώσεις για να τους δώσεις αυτό που θέλεις. Τους θησαυρούς που θέλεις να πω. Εγώ γιατί έχω κάνει παιδικό θέατρο στην αρχή της πορείας, ναι, όλης, ναι, αυτής. 7 έργα έχω κάνει. Ναι, και θυμάμαι πολύ πόσο διαφορετική ήταν η συμπεριφορά των παιδιών όταν ερχόταν ως σχολείο και όταν ήταν με τους γονείς. Είδες πόσο διαφορετικό. Που γίνονται, ομαδοποιούνται, ναι, και γίνονται αλυταρία. Ναι. Πρέπει να σου κανονική πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Και ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη στις σχολικές παραστάσεις, σε προκαλώ να έρθεις. Δεν ακούγεται ψυχή. Μπράβος. Ναι, καμαρώνω γι' αυτό. Μπράβος. Δεν μιλάει άνθρωπος. Τους κάνω τη συζήτηση προηγουμένως και μία φορά είχε, ξέρεις πότε μπορεί να μιλήσει? Αν συνυπάρξει γυμνάσιο με νηπιαγωγείο. Αν συνυπάρξει μέσα στο θέατρο, αισθάνονται οι γυμνασιόπαιδες ότι κάτι έγινε πολύ σοβαρό τώρα να βρίσκεται εκείνος με τον νήπιο και ότι αυτός είναι μεγάλος και εκεί μπορεί να κάνει καζούρα. Εσύ δεν έχεις υπάρξει καθόλου πειραχτήρι, ρε παιδί μου? Δηλαδή τώρα που λέμε αυτό για τα σχολεία. Όχι, δεν είμαι πειραχτήρι. Ένα περίεργο πράγμα. Ενώ ήμουν πολύ, είχα χιούμορ πολύ και τους έκανα να γελάνε κτλ. Όταν θέλανε να πούνε ένα σόκινγκ, λέγανε να βγει η Ρουγκερή έξω.
Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Του 10. Δεν ξέρω γιατί. Ήσουν του 19 και 7 δέκατα, ας πούμε. Όχι, ήμουνα του 16,5. Πανεπιστήμιο πέρασες, ας πούμε. Ναι, πήγα στην Περούτζα. Όχι, πήγα στην Περούτζα από το Ιταλικό Ινστιτούτο και εδώ. Και σπούδασες. Και σπούδασα φιλοσοφία, άρτε, ιστορία, ντελάρτε κτλ. Ναι, όλα αυτά τα άρτε. Και όπερα. Πρέπει να σου πω ότι οι σπουδές μου, οι μεγάλες, είναι πάνω στην όπερα. Και γι' αυτό είμαι και πολύ περήφανη που είχαμε δημιουργήσει εδώ και 15 πρώτα. Χρόνια. Όχι για να τραγουδήσω. Είχα σπουδάσει όπερα για να τραγουδήσω. Αλλά γνώρισα τον άντρα μου, τον Ανδρέα τον Κολουμπί, ο οποίος ήταν ξαναπαντρεμένος και ο οποίος έβλεπε ότι σε ένα χώρο, όταν είναι και οι δύο μαζί, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και μου ζήτησε αν θα μπορούσα να μην είμαστε στον ίδιο χώρο. Είχα περάσει στη λυρική σκηνή. Είχα δώσει εξετάσεις και είχα περάσει. Και εγώ. Θυσιάστηκα, μπορώ να πω. Βέβαια. Τι, ναι. Όχι, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Άλλο σε πειράζει. Δεν με πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου, γιατί αυτό που έκανα τελικά μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μάγκας δεν θα κάνει αυτό για τα παιδιά. Ο Κουλουμπής πολύ μάγκας. Έβαλε τις εξετάσεις από την αρχή. Και σου λέει: παίρνα αυτό το διαγώνισμα και αν το περάσει, θα είμαστε μαζί. Είστε ευτυχισμένοι μαζί. Ναι, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον λατρεύω. Και... Με την Τέωσα έγινες φίλη. Όχι, ποτέ. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Α, έχει τελειώσει ήδη με την Τέος. Ήταν η Βάσο Παπαντονίου. Α, μάλιστα. Ναι, που η οποία παντρεύτηκε μετά τον. Ναι. Μάλιστα. Αλλά δεν έτυχε να τη γνωρίσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και να μιλήσω. Αυτά τα ζήλια και τα τέτοια δεν τα θεωρώ απαράδεκτα. Ναι. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ζηλέψει. Είμαστε Σουηδείς αυτά. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Με το ζόρι μπορεί να κάνει κάποιον να σε αγαπήσει.